Εξάπλωσε, τέθηκε η γραμμή, μπήκε η αγωγή και κάποια στιγμή γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε, ξέρω πολύ καλά, λέει, τι χρειάζεσαι, χρειάζεσαι Χίτλερ και σαπούνι. Η 29χρονη γιατρός Σόλες Γκόντουιν, σοκαρισμένη ακόμη, περιγράφει τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από έναν 57χρονο μέσα στα επίγοντα του νοσοκομείου Κοζάνης, λίγα λεπτά αφού του είχε χορηγήσει αγωγή για τη δύσπνοια από την οποία έπασχε. Στην αρχή είπε ότι δεν είπε τίποτα και ότι και εγώ και η νοσηλεύτρια ακούσαμε τελείως λάθος. Μετά είπε ότι ναι, μεν το είπε, αλλά δεν εννοούσε κάτι, δεν μιλούσε κάπως συγκεκριμένα, έτσι το πέταξε. Μετά είπε ότι ναι, το είπε. Ο συνταξιούχος τραπεζικός πήγε στο νοσοκομείο πιστεύοντας ότι έχει υποστεί αλλεργικό σοκ και ζήτησε να εξεταστεί αφού δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Χωρίς κανένα λόγο, αμέσως μόλις η γιατρός του έβαλε ορό, της επιτέθηκε φραστικά. Ήθελε κάποια στιγμή να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ όμως, όταν κάποιος επιθυμεί την σαπουνοποίησή μου, συνήθως φεύγω μακριά από αυτόν τον άνθρωπο, δεν πήγα κοντά για να μου ζητήσει συγγνώμη. Η γιατρός υπέβαλε μήνυση σε βάρος του και στην απολογία του στο αυτόφορο, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα για το περιστατικό, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τον γιατρό. Έφτασε μάλιστα σε σημείο να πει ότι ο ηγέτης που θαυμάζει είναι ο Νέλσον Μαντέλα. Δεν ξέρω αν τα είπα ή όχι. Δεν είχα αίσθηση των λεγόμενων μου. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ο παππούς μου ήταν πρόσφυγας και οι γονείς μου μετανάστες στη Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση ζητώ συγγνώμη. Ένας από τους ηγέτες που θαυμάζω είναι ο Νέλσον Μαντέλα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή για εξύβριση με την επιβαρυντική διάταξη περί ρατσιστικών κινήτρων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σόλες Γκόντουιν έρχεται αντιμέτωπη με το ρατσισμό. Στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου πριν από 5 μήνες δεν της επιτράπει να ψηφίσει επειδή δεν έχει την ελληνική ηθαγένεια βάσει ενός βασιλικού διατάγματος του 1956 που ισχύει ακόμα. Είναι υποχρεωμένοι να είναι μέλη ιατρικών συλλόγων, των κατατόπους ιατρικών συλλόγων, να πληρώνουν κανονικά τις συνδρομές τους, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Η Σόλες Γκόντουιν ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της πριν από 15 χρόνια. Σπούδασε ιατρική στην Ελλάδα και είναι παντρεμένη με Έλληνα. Εδώ και ένα χρόνο κάνει την ειδικότητά της στο νοσοκομείο Κοζάνης. Χιλιάδες παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν μεγαλώσει εδώ, έχουν σπουδάσει εδώ, αλλά δεν έχουν δικαιώματα, ουσιαστικά δεν φαίνονται. Δίνεις θέση σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.